Πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, αρχίσανε να χτυπάνε οι καμπάνες. Ήταν πια βέβαιο ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να συμμετέχει στο κύμα της διαθεσιμότητας με ένα αριθμό υπαλλήλων που κυμαίνονταν από 600 έως 800 άτομα. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα μέχρι να φτάσουμε στον αριθμό και να το συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό και να γίνουν οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Στην αρχή ακούστηκε ότι θα είναι συνάδελφοι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Μετά αυτό έγινε συνάδελφοι που δεν ήταν με ΑΣΕΠ ή από κάποιο διαγωνισμό όπως γινόταν πριν από το ΑΣΕΠ, που όμως ήταν πολύ μικρός ο αριθμός αυτών των συναδέρφων. Στη συνέχεια ακούστηκε ότι θα είναι οι επιμελητές, όπου στον Αύγουστο οριστικοποιήθηκε το γεγονός και μια αποφράδα ημέρα ακούσαμε ότι οι συναδέρφισσες οι οποίες θα χάναν τη δουλειά τους ήταν οι καθαρίστριες, οι τετράωρης απασχόλησης. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, διότι ξέραμε ότι αυτές οι γυναίκες θα ήταν πια αυτές οι οποίες θα χάναν τη δουλειά τους, θα χάνανε το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Ξέραμε ότι ήταν γυναίκες από την πιο χαμηλή κοινωνική τάξη που υπήρχε στον κλάδο μας. Επίσης ήταν γυναίκες με πάρα πολλά προβλήματα κοινωνικά, στην πλειοψηφία τους διαζευμένες, με πολλά παιδιά, χείρες, με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και βέβαια το πιο έτσι συγκλονιστικό, τουλάχιστον για μένα, ήταν ότι αυτές οι γυναίκες δεν είχαν πολύ μεγάλη σχέση και επαφή με τους υπόλοιπους συναδέρφους και αυτό θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της συμπαράστασης, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι καθαρίστριες είναι αυτές που μπαίνουν στο τέλος της δουλειάς, η επαφή μαζί τους ήταν ελάχιστη και άρα αυτό τις έκανε να είναι και αρκετά ξεκομμένες από τον υπόλοιπο έτσι πληθυσμό του Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η βορά, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία. Πραγματικά με συγκλώνησε το γεγονός και είπα ότι ό,τι περνάει από το δικό μου χέρι, επειδή ήμουν και συνδικαλίστρια σε επίπεδο ομοσπονδίας, θα το έκανα. Μία από τις συναδέρφισσες που ήταν μέσα σε αυτή την ιστορία ήταν από το Βόλο, με την οποία είχα μία πιο κοντινή σχέση και ήξερα και τα προβλήματα που είχε περάσει τη ζωή της και αποφασίσαμε αυτό το πράγμα να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Της παρότρινα λοιπόν, ήταν τρεις οι συναδέρφισσες από το Βόλο, τις παρότρινα να έρχονται κάθε πρωί στα γραφεία του συλλόγου και να προσπαθήσουν να βρούνε επαφές, διότι υπήρχε και ένα πρόβλημα ότι αυτές οι 595 γυναίκες ήταν διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό τους. Επιπλέον δεν είχαν ένα συγκροτημένο δικό τους συνδικαλιστικό όργανο που να το κάνει αυτό το πράγμα πιο εύκολο. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να γίνονται τηλέφωνα προκειμένου να εντοπιστούν, διότι όλες ήταν χαμένες μέσα σε αυτή την ιστορία. Και εμείς από τη μεριά μας ως συνδικαλιστές αποφασίσαμε να κάνουμε μία πανελλαδική συγκέντρωση αυτών των γυναικών, προκειμένου να υπάρξει έστω και μια υποτυπώδης μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στο Υπουργείο. Ήταν μια ιστορία δύσκολη, αλλά τελικά καταφέραμε να μαζέψουμε στην πρώτη συνάντηση γύρω στις 100 από αυτές τις γυναίκες, από όλη την Αττική και από όλη την Ελλάδα. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τελικά το καταφέραμε. Έγινε λοιπόν η πρώτη συγκέντρωση στην Αθήνα, στο Υπουργείο Οικονομικών, έξω από την Καραγιώργη Σερβίας. Οι γυναίκες μεταξύ τους δεν γνωρίζονταν.
Υπήρχε μόνο μία τηλεφωνική επαφή και εκεί γινόντουσαν οι πρώτες γνωριμίες. Και εγώ τουλάχιστον τις παρότρινα να μην το διαλύσουμε μόλις τελείωσε η διαδικασία της συνάντησης με, με την πολιτική ηγεσία, αλλά να μαζευτούμε στη συνέχεια στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, στην ΠΟΕΔΟΗ, και εκεί να εκλέξουν ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο θα λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ομοσπονδία και σε αυτές, και στην ουσία θα συντόνιζε κάποια πράγματα στην αρχή κάπως γραφειοκρατικά, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας είχαμε την οργάνωση ενός αγώνα που θα τον δίνανε αυτές κυρίως για τον εαυτό τους, αλλά εμείς ήμασταν πολύ αποφασισμένοι όλο αυτό το πράγμα να το στηρίξουμε. Υπήρξε μια αμηχανία από την πλευρά των συνδικαλιστών όταν ακούσανε για δημιουργία συντονιστικού, διότι αυτό θεωρούσαν ότι θα λειτουργούσε διασπαστικά απέναντι στην Ομοσπονδία. Ευτυχώς όμως οι γυναίκες το προχώρησαν και δεν συμμερίστηκαν αυτές τις απόψεις. Και έτσι λοιπόν προχωρήσαμε και 7 περίπου γυναίκες, αν θυμάμαι καλά, μπήκαν σε αυτό το πρώτο συντονιστικό, όπου είπαμε ότι σε πρώτη φάση θα αντάλλασαν περισσότερα τηλέφωνα, θα κρατούσαν μία σταθερή επαφή μεταξύ τους και ότι θα ξεκινούσαμε μία διαδικασία αγώνα. Ξεκινήσαμε λοιπόν δειλά-δειλά. Η σκέψη μας εκείνο το διάστημα ήταν ότι έπρεπε να γίνει κάτι το οποίο να έχει μία σταθερή διαδικασία συνέβρεσης. Έτσι λοιπόν προτείναμε στα κορίτσια να έχουμε ένα συγκεκριμένο ραντεβού κάθε μέρα, εκτός από Παρασκευή, έξω από τα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών, από την Καραγιώργη Σερβίας 10. Πραγματικά ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να μαζευόμαστε. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν είχαν πάει στη ζωή τους ούτε σε διαδήλωση. Δεν είχαν φωνάξει ποτέ ένα σύνθημα και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι την πρώτη φορά για να πούμε μερικά συνθήματα είχαμε γράψει σε μία σελίδα 10 από τα πιο γνωστά συνθήματα που ακούγονται σε κινηματικές διαδικασίες, για να καταλάβετε ότι το σύνθημα που είναι το πιο γνωστό, δηλαδή το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 73, οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν το είχαν ξαναφωνάξει ποτέ στη ζωή τους. Λοιπόν, το είχαμε γράψει σε μία κόλλα λευκή α4, το είχαν μπροστά τους. Είχε έρθει ένα κανάλι, νομίζω, εκείνη την ημέρα στη Μάζοξη, την πρώτη αυτή που είχαμε. Και το μεσημέρι γυρνώντας στο σπίτι, διότι η διαδικασία αυτή τελείωσε γύρω στις 12 η ώρα. Κατά τις 4 λοιπόν 5 που γύρισα στο σπίτι μου, λέει ο άντρας μου, ήσασταν καταπληκτικές, σας είδα στην τηλεόραση και ήσασταν σαν τη χοροδία Χαρίτωνος. Με τα χαρτάκια μπροστά να διαβάζετε, ήσασταν καταπληκτικές. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί αν αναλογιστεί κανείς την πορεία αυτών των γυναικών μέσα σε αυτούς τους 10 μήνες, είναι εξαιρετική. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούσαν να φωνάξουν το πιο απλό σύνθημα, μέσα από τη διαδικασία αυτή της καθημερινότητας, όπου δοκιμάζαμε συνθήματα, στην αρχή τους φαίνονταν πάρα πολύ ανατρεπτικά κάποια από αυτά, δεν θέλαν να τα φωνάξουν οι ίδιες κτλ. Φτάσαμε σε ένα σημείο αυτές ακριβώς οι ίδιες οι γυναίκες να φτιάχνουν συνθήματα επικαιρότητας, να τα οικειοποιούνται και να μας λένε στη συνέχεια ότι πηγαίνουν στο σπίτι, μαγειρεύουν και φωνάζουν αυτά τα συνθήματα την ώρα της μαγειρικής, την ώρα του σιδερώματος. Και πραγματικά αυτό το πράγμα ήταν εξαιρετικό, με την έννοια ότι έβλεπες μέρα με τη μέρα γυναίκες οι οποίες στην αρχή κρύβονταν πίσω από κολόνες, πίσω από τα δέντρα, που δεν θέλανε να
η παρουσία τους να γίνει γνωστή μέσα από την τηλεόραση ή μέσα από τα έντυπα, να ριζοσπαστικοποιούνται τόσο σταδιακά, βέβαια, όλα αυτά, τόσο έντονα, που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό για μας που το ζούσαμε. Αυτές οι γυναίκες είχαν ένα προσόν. Δηλαδή το μειονέκτημά τους, στην ουσία, έγινε και το στοιχείο εκείνο που έκανε διαφορετικό τον αγώνα τους και τον έφτασε μέχρι εδώ. Ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος μιας αλυσίδας. Ήταν όλες γυναίκες στην πλειοψηφία τους, εκτός από 2-3 περιπτώσεις που ήταν άντρες. Και το ψωμί τους το έβγαζαν από το πιο ταπεινό επάγγελμα, που είναι το επάγγελμα της καθαρίστριας. Έχω την αίσθηση ότι τον ίδιο αγώνα, με την ίδια ένταση, με την ίδια επιμονή και υπομονή, αν τον έδινε οποιοδήποτε άλλος κλάδος, δεν θα είχε αυτή την κοινωνική νομιμοποίηση που έχει αποκτήσει σήμερα. Επιπλέον, το επίσης δυνατό σημείο ήταν ότι δεν αποδείχτηκε από κάποια διαδικασία ότι η δουλειά που παρήχαν δεν χρειάζονταν πια στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή η καθαριότητα δεν έπαψε να υπάρχει. Τα κτίρια ήταν εκεί, οι άνθρωποι ήταν εκεί, οι ανάγκες ήταν οι ίδιες. Απλά αποφάσισε η κυβέρνηση να υλοποιήσει μία από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και μονές που υπάρχουν, ότι ό,τι είναι δημόσιο δίνεται στους ιδιώτες. Και ήταν το πιο εύκολο που μπορούσε να γίνει στη δικιά τους περίπτωση. Και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ ελκυστικό, με την έννοια ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα, οι εθνικοί εργολάβοι, θα μπαίνουν με πολύ μεγάλη άνεση σε αυτή την ιστορία. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή προσπαθούσα να τις εμψυχώσω και να τους πω ότι αν υπάρχει μία περίπτωση να κερδίσουν κάτι σε αυτή την ιστορία, θα ήταν την υπόθεση αυτή να την πάρουν στα χέρια τους. Οποιοδήποτε διαμεσολαβούσε να τις εκπροσωπήσει, αυτό θα σήμαινε και αποτυχία του αγώνα αυτού. Και αυτός ήταν και ένας λόγος που εμείς οι συνδικαλιστές, που αποφασίσαμε να είμαστε όλες τις ώρες δίπλα τους, να τις στηρίζουμε, να προσπαθούμε να τις οργανώσουμε, να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε για το δίκαιο του αγώνα, κάναμε εντελώς πίσω, δηλαδή ήμασταν πίσω από την κουρτίνα. Προσπαθούσαμε, αν θέλετε, να δοκιμάσουμε και όλα αυτά που χρόνια ψελίζαμε σαν συνδικαλιστές της αριστεράς, για την αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος, ότι τα κινήματα δεν πρέπει να καθοδηγούνται. Προσπαθήσαμε δηλαδή να κάνουμε αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται και κάπως παράλογο, την οργάνωση της αυτοοργάνωσης. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τις πείσαμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή νιώσανε και εκείνες την ανάγκη ότι αυτό που γινόταν στη δικιά τους πλάτη ήταν πάρα πολύ άδικο, και ένας αριθμός ικανός να λειτουργήσει με τον τρόπο που το είχαμε φανταστεί και που ήταν μια κρίσιμη μάζα γύρω στις 25 έως 40 γυναίκες, οι οποίες εναλλάσσονταν διότι δεν ήταν οι ίδιες καθημερινά. Μαζευόνταν λοιπόν έξω από την Καραγιώργη Σερβίας, δειλά-δειλά, με δυσκολία στην αρχή να πάρουν την ντουντούκα στα χέρια τους, διότι ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ξανακάνει. Και σιγά-σιγά αρχίσαν τα πολλά προβλήματα να λιγοστεύουν, και ως προς τη συμμετοχή και ως προς τον τρόπο που θα διαδήλωναν και θα εκδήλωναν την αντίδρασή τους απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης να τις πετάξει στον δρόμο. Και αρχίσαν να παρουσιάζονται κάποιες προσωπικότητες από αυτές τις γυναίκες που δείχναν έτσι μία απίστευτη διάθεση αγωνιστικότητας, που για μας ήταν πρωτόγνωρο, γιατί αυτές οι γυναίκες δεν είχαν περάσει από κάποια κομματική διαδικασία να γνωρίζουν τι σημαίνει οργανωμένη ζωή, τι σημαίνει αντιστέκομαι, τι σημαίνει αγωνίζομαι, τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει ότι το όλοι μαζί είναι το καλύτερο από το μόνοι μου. Είχαν συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια
τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονταν στην διαδικασία της δουλειάς να επιλύονται μέσα από τους φωτισμένους συνδικαλιστές. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πείσαμε ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να το ξεχάσουν, ότι δεν υπάρχουν φωτισμένοι συνδικαλιστές, ότι δεν υπάρχουν φωτισμένες ηγεσίες και ότι αυτή είναι μια υπόθεση που τους αφορά, είναι δικιά τους υπόθεση, αφορά τη δικιά τους τη ζωή, αφορά τη δικιά τους την αξιοπρέπεια και ότι έτσι πρέπει να πορευτούμε. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, διότι η πρώτη συνάντηση έγινε το Σεπτέμβρη, άρχισαν τα κρύα, εκεί γύρω στον Οκτώβρη-Νοέμβρη, αρχίσαν τα προβλήματα τα οικονομικά, τα προβλήματα τα συσσωρευμένα που υπήρχαν στο σπίτι της κάθε μιας. Και έτσι λοιπόν, εκείνο το σημείο το οποίο αρχίσαμε να εντοπίζουμε ότι θα ήταν ένα ακόμα σημείο που θα τις έκανε να ακολουθήσουν σε αυτό που τους προτείναμε εμείς, ήταν να αφήσουμε τις ίδιες να ανακαλύπτουν πράγματα, να οργανώνουν τις δράσεις και να αποφασίζουν εκείνες για τη μορφή της δράσης που θα ακολουθούσαν. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με το στερεότυπο ότι κάθε μέρα 9,5 ώρα στην Καραγιώργη Σερβίας, αλλά όταν αυτό διαπιστώσαμε ότι είχε κάνει τον κύκλο του και είχε αρχίσει, ας πούμε, να γίνεται βαρετό, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και δράσεις οι οποίες θα ξεφεύγαν από την Καραγιώργη Σερβίας, θα βγαίνανε λίγο παραέξω, θα ήταν λίγο πιο ευρηματικά, να κάνουμε κάποιες πορείες με σφουγγαρίστρες, κουβάδες, σκουπόξυλα, να συμμετέχουμε σε διάφορες διαδηλώσεις που γινόταν και η συμμετοχή μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρηματική. Και πραγματικά αυτό ήταν ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μπήκε μέσα στη διαδικασία αυτού του αγώνα, που τον διαφοροποίησε και τον έκανε έτσι και να έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους αγώνες που γινόταν. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι εκτός από το γεγονός ότι έπρεπε να γίνει πολύ γνωστός αυτός ο αγώνας και θα γινόταν μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά της έντασης, της καθημερινότητας, της ευρηματικότητας που οι ίδιες θα επιδείκνυαν, τους δώσαμε έτσι να γίνει πάρα πολύ αντιληπτό ότι κανένας αγώνας δεν κερδίζεται αν είναι μόνος του. Τους προσπαθήσαμε να τις πείσουμε ότι πρέπει να βρεθούμε και με τους άλλους συναδέρφους, τους καθηγητές, με τους σχολικούς φύλακες, με τους άνεργους, με τους συνταξιούχους. Και πραγματικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε μία λογική αλληλεγγύης και υπήρχε μία αντίδραση ότι, έχουν αύριο μία διαδήλωση συνταξιούχοι, θα πάμε κι εμείς να συμπαρασταθούμε. Έχουν διαδήλωση οι σχολικοί φύλακες που είχαν προηγηθεί στην κινητικότητα, θα πάμε κι εμείς μαζί τους. Υπάρχει μία κινητοποίηση από τους καθηγητές, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Αρχίσανε και οι πρώτες κυβερνητικές αντιδράσεις, τα πρώτα σχόλια από τα κυβερνητικά στελέχη και εκεί ανακαλύπταμε την ευρηματικότητα σιγά σιγά αυτών των γυναικών, δηλαδή το πώς τα αντανακλαστικά τους λειτουργούσαν στον άμεσο χρόνο, διότι δεν διαμεσολαβούσε ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο είχε μία λογική γραφειοκρατική, να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου, να συνεδριάσουμε για να βγει μια απόφαση, να χρειαστούν 2-3 μέρες για να το οργανώσουμε. Το στοιχείο της καθημερινότητας τις έκανε να αποφασίζουν το πρωί που βρίσκονται, πού θα πάνε εκείνη την ημέρα, ανάλογα με την επικαιρότητα. Ξαφνικά λοιπόν παρακολουθούσαν όλα τα γεγονότα, γνώριζαν πότε έρχεται η Τρόικα εκεί που ήταν αδιάφορη στον προηγούμενο καιρό, γνωρίζανε όλες τις κινητοποιήσεις που γινόταν και που ήταν πολλές σε καθημερινή βάση και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
να μην βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο όπου αυτές να καλούν σε συμπαράσταση είτε την κοινωνία είτε τους άλλους αγωνιζόμενους εργαζόμενους, αλλά οι ίδιες να είναι πανταχού παρούσες. Μετά από την τοποθέτηση του οποιοδήποτε κυβερνητικού στελέχους, την επόμενη μέρα υπήρχε και ένα σύνθημα. Δηλαδή, τη μία μέρα έβγαινε ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος και δήλωνε ότι δεν μπορεί μία μικρή μειοψηφία, μία μικρή ομάδα ημίτρελων να ταλαιπωρεί και να κλείνει το κέντρο της Αθήνας. Και την επόμενη μέρα το πρωί στην Νίκης ακουγότανε το σύνθημα «Καλύτερα οι μήτρελες παρά οι ποταγμένες, στο καθεστώς της Τρόικα ποτέ παραδομένες». Λοιπόν, αυτό ακριβώς το γεγονός, το ότι καταγράφονταν αυτή η σχέση τους με την επικαιρότητα κτλ. Κτλ. Λειτουργούσε πολλαπλασιαστικά ως προς το να γίνει ακόμη πιο γνωστός ο αγώνας αυτός με αυτά τα χαρακτηριστικά. Την Πρωτομαγιά είχαν αποφασίσει να πάρουν μέρος στην πορεία της Πρωτομαγιάς με αλυσίδες, διότι πλησιάζανε και οι μέρες που θα τελείωνε αυτή η ιστορία της διαθεσιμότητας. Δεν είχε υπάρξει μέχρι εκείνη τη στιγμή καμία πολιτική δέσμευση ότι θα μπουν στη διαδικασία της κινητικότητας και επιλέξανε λοιπόν να βγούνε στην πορεία αλυσοδεμένες, με μαύρες μπλούζες, με γαρίφαλα καρφιτσωμένα πάνω στις μπλούζες και ήταν η πρώτη φορά που είχανε και καπέλα γιατί έκανε και ζέστη, γιατί η αλληλεγγύη για όλους είχε στην προσπάθειά τους να τις βοηθήσει και λίγο οικονομικά. Με τα καπέλα λοιπόν που η αλληλεγγύη είχε κάνει για αυτές ως ένα δείγμα αλληλεγγύης και να συγκεντρώσουν και κάποια χρήματα, διότι προϊόντος του χρόνου, οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες είχαν πρόβλημα ακόμα και με το εισιτήριο. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι ενώ το ραντεβού μας ήταν 9:30 και συνήθως κρατούσε 2-3 ώρες, πάνω στη μία ώρα οι περισσότερες από αυτές φεύγαν, διότι θέλαν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο εισιτήριο για να επιστρέψουν. Έτσι λοιπόν, τα πρώτα χρήματα που άρχισαν να συγκεντρώνονται ως δείγμα αλληλεγγύης, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να φροντίσουμε τουλάχιστον αυτές οι γυναίκες να έχουν κάποια εισιτήρια ή να βγουν κάρτες απεριορίστων διαδρομών, γιατί ενώ θέλαν να έρχονται στις καθημερινές συναντήσεις που είχαμε, δεν είχαν πια την οικονομική άνεση να το στηρίξουν αυτό το πράγμα. Πέρα από το γεγονός βέβαια ότι διαπιστώναμε ότι υπήρχαν τραγικές καταστάσεις στα σπίτια τους, είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται ενίκια, απλήρωτα, να συσσωρεύονται λογαριασμοί της ΔΕΗ, χαράτσια κτλ. Κτλ. Και όποια έτσι οικονομική ενίσχυση άρχισε να υπάρχει απέναντι σε αυτή τον αγώνα, χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να μπορούν να έχουν αυτές τις μετακινήσεις. Όσο πλησίαζε ο χρόνος και φτάναμε πια στην αποφράδα ημερομηνία 17 Ιουνίου, είχαν αρχίσει να βρίσκονται έτσι σε μία έξαρση αναζήτησης το τι θα γίνει πλησιάζοντας το διάστημα που θα σήμαινε και την απόλυσή τους. Ήτανε πια και δέσμες της τακτικής που είχαν ακολουθήσει. Δηλαδή, ένα κίνημα το οποίο είχε αναπτυχθεί, το οποίο ήταν ευρηματικό, το οποίο είχε καθημερινή παρουσία, το οποίο σχεδόν τα είχε κάνει όλα. Ήτανε πολύ λίγα τα πράγματα που θα μπορούσαν να ευνηδιάσουν θετικά την κοινή γνώμη, γιατί ό,τι είχε να γίνει σχεδόν είχε γίνει.
Μετά λοιπόν από πάρα πολλή σκέψη, αποφάσισα να γίνει αυτή η κατάληψη. Στην Καραγιώργη Σερβίας 10. Είχαν αρχίσει να ψάχνουν τους χώρους για να εντοπίσουμε το χώρο, ποιος ήταν ο πιο κατάλληλος, πού θα ήταν περισσότερο προστατευμένες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν πίστευε ότι αυτό το πράγμα το οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε εκείνο το χρονικό διάστημα θα κρατούσε τόσο πολύ. Και έτσι λοιπόν επιλέχθηκε ο χώρος της Καραγιώργης Σερβίας που ήταν στεγασμένος από πάνω, που είχε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών, που ήταν σε κεντρικό σημείο γιατί ήταν γυναίκες μόνες και ένα οποιοδήποτε άλλο σημείο θα ήταν πολύ πιο εκτεθειμένες σε διάφορους κινδύνους. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κατάληψη. Άρχισε να υπάρχει έτσι ένας οργασμός του τι πράγματα θα χρειαστούν, η σκηνή, τα πανό που θα στείναμε, καρέκλες, τραπεζάκια κτλ. Κτλ. Γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στην ημερομηνία εκείνη που ξεκίνησε η κατάληψη των καθαριστριών. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια κομβική ημερομηνία σε όλον αυτό τον αγώνα, διότι επιχειρήθηκε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί για να μπορέσεις να στηρίξεις ένα τέτοιο πράγμα σε 24-ωρη βάση, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν συνηθίσει από τον ημερήσιο χρόνο να προσφέρουν σε αυτόν τον αγώνα ένα τετράωρο, ένα τρίωρο, ένα πεντάωρο όταν χρειαζόταν, αλλά το να το μετατοπίσεις τώρα αυτό, να το γυρίσεις και να χρειαστεί να κρατάς τρεις βάρδιες, συγχρόνως να κάνεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δηλαδή να μην πας να βουλιάξεις και να αλλάξεις τη μορφή του αγώνα, να είναι κάτι πιο στατικό σε σχέση με αυτό που υπήρχε πιο μπροστά, που ήταν πιο κινητικό, πιο κινηματικό, πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και νομίζω το τέταρτο στοιχείο αυτού του αγώνα ήταν οι σχέσεις που άρχισαν να διαμορφώνονται και οι προσωπικές πια ανάμεσα στις γυναίκες. Ήταν αυτή η καθημερινή ένταση που ζούσανε, που τις έκανε συγχρόνως να ξεχνάνε και τα προβλήματα που υπήρχαν στο σπίτι της καθεμιάς, που τις έβγαζε από αυτό το βούλιαγμα του καναπέ, και πάρα πολλές από αυτές μας λέγανε ότι οι ίδιοι οι άντρες τους τις παρακινούσαν να έρθουν εκεί, διότι τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα που δεν ήταν σε αυτόν τον αγώνα βυθίζονταν στην κατάθλιψη. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, σήμερα. Αυτός ο αγώνας να είναι ένας αγώνας σύμβολο, να συμβολίζει τον αγώνα για αξιοπρέπεια στη ζωή. Η κοινωνία να έχει ρίξει πάρα πολύ βάρος στις πλάτες αυτών των γυναικών. Και αυτό, αν θέλετε, ήταν και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, το να περπατάς στο δρόμο, να έχεις αποκτήσει μια αναγνωρισιμότητα και ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο γνωστός, ο φίλος, ο γείτονας, ο συγγενής, αλλά το πιο συγκλονιστικό ακόμα ήταν άγνωστοι άνθρωποι, να τις φωνάζουν με το όνομά τους και να τους λένε «Κορίτσια, προχωρήστε, σε εσάς, από εσάς κρεμόμαστε». Αυτό δημιουργούσε και μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον αγώνα, αλλά ενδεχομένως να ήταν και η κινητήριος δύναμη που τις έκανε να συνεχίζουν και να μην σταματάνε. Αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι γυναίκες οι οποίες δεν συμμετείχαν σε καμία είδους αγωνιστική διαδικασία ή στις απλές πορείες, αν θέλετε, τις επαιτειακές που γινότανε
στο χώρο τους, βρεθήκανε μετά από 10 μήνες να συγκρούονται με τις ένστολους και με τις ομάδες καταστολής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να υφίστανται και μία βία, η οποία, αν θέλετε, σε πάρα πολλές άλλες γυναίκες θα ήταν και ένα στοιχείο διαλυτικό. Να θυμηθούμε ότι τα γεγονότα του 11 με τις πλατείες διαλύθηκαν εξαιτίας της έντονης καταστολής και όμως αυτές οι γυναίκες έφτασαν στο ακραίο σημείο μέσα σε ένα 15ήμερο να υποστούν μεγάλη βία από τα ΜΑΤ, 7 από αυτές να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία, άλλες με κατάγματα, άλλες με προβλήματα άγχους, έντονου στρες, άλλες με χτυπήματα σε πόδια, κεφάλι, χέρια, με σπασμένα χέρια κτλ. Και όμως να εξακολουθούν να είναι παρούσες στον αγώνα. Μία από τις κοπέλες που νοσηλεύτηκε και 2 μέρες στο νοσοκομείο, για να καταλάβετε, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και στη συνέχεια δεν πήγε στο σπίτι της, ήρθε κατευθείαν στο χώρο της σκηνής. Ζούσαμε μία ριζοσπαστικοποίηση η οποία δεν είχε προηγούμενο για μας, διότι και οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους αυτή την ιστορία που είχαμε, αν θέλετε, και μία προϊστορία, δεν είχαμε έρθει ποτέ σε επαφή με ΜΑΤ, με συμπλοκές, με ξύλο, με τζαρτζαρίσματα, με να σε ποδοπατάει ο άλλος και να περνάει από πάνω σου με τις μπότες και εσύ την επόμενη μέρα να επανέρχεσαι και να δείχνεις την ίδια αγωνιστικότητα και να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας πραγματικά είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Είμαι σίγουρη ότι θα καταγραφεί ιστορικά, διότι έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν αγώνα ορόσημο, αγώνα που θα ασχοληθεί ο ιστορικός του μέλλοντος, αν όχι και του παρόντος. Και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερή που ήμουνα μέσα σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα από την πρώτη στιγμή. Που ήμουνα μία από αυτές που τον φαντάστηκε, αλλά που ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες που είχαμε. Και αυτό με κάνει να νιώθω έτσι ξεχωριστά συναισθήματα για αυτές τις γυναίκες. Και μπορεί οι ώρες που αφιερώνουμε σε αυτή την ιστορία να είναι πάρα πολλές, να υπάρχει η σωματική κούραση, να υπάρχει ο πόνος του σώματος, που το 15ήμερο που έπεφτε και το ξύλο ήταν ακόμη πιο έντονος, αλλά είναι τόσο μεγάλη έτσι η ψυχική ανάταση, η αξιοπρέπεια που εισπράττεις από αυτόν τον αγώνα, που πραγματικά τον καθιστά ανεπανάληπτο, που και είναι αυτό ακριβώς που μας δίνει αυτή τη δύναμη να συνεχίζουμε. Γιατί δεν είναι τίποτα εύκολο. Και κανένας αγώνας δεν μπορεί να κερδιθεί αν δεν αφιερώσεις ώρες, αν, όπως είπα και στην αρχή, δεν είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις. Ξεκίνησε ένας αγώνας που εκπορεύονταν από ένα θυμό για όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, για το γεγονός ότι προσπαθούσαν να ανατρέψουν τις ζωές μας. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα αυτόν τον αγώνα πέρα από το γεγονός να συμπαρασταθώ σε αυτές τις γυναίκες, αλλά να μπορώ κάποια στιγμή να πω στο παιδί μου ότι όταν το διάστημα που του αφαιρούσανε κομμάτι της μελλοντικής του ζωής, εγώ ήμουνα στο δρόμο και δεν ήμουνα στο σπίτι να βουλιάζω ένα καναπέ. Έτσι ξεκίνησε και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Είμαι πάρα πολύ περήφανη που βρέθηκα με αυτές τις γυναίκες. Ήταν ένα σχολείο για μένα. Και επίσης ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο για αυτές. Οι περισσότερες από αυτές έχουν τελειώσει ένα δημοτικό. Λίγες είναι αυτές που έχουν τελειώσει γυμνάσιο και πολύ λιγότερες αυτές που έχουν τελειώσει ή αφήσανε στη μέση μία πανεπιστημιακή σχολή από τα προβλήματα που είχαν στη ζωή τους. Αλλά εκεί ακριβώς βλέπεις και το πώς αγωνίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει σε όλη του τη ζωή να αγωνίζεται. Και ίσως και αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο με αυτές τις γυναίκες. Ότι, και μάλιστα με έχει κάνει εντύπωση μία κουβέντα που είπε κάποια στιγμή η Δήμητρα, ότι καθαρίστρια δεν γίνεσαι από επιλογή. Καθαρίστρια γίνεσαι γιατί οι συνθήκες της ζωής σε οδηγούν να επιλέξεις αυτό το επάγγελμα και μάλιστα αυτές το επιλέξανε και σε μια εποχή ευδαιμονίας, σε μια εποχή που δέναμε τα σκυλιά με λουκάνικα. Άσχετα αν τώρα κάποιοι λένε ότι αυτές οι γυναίκες ήταν βολεμένες. Βολεμένες δεν υπήρξαν ποτέ. Κάνανε το πιο ταπεινό επάγγελμα, καθαρίζανε τις βρωμιές τις δικές μας. Τότε που η ανεργία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα, αυτές επέλεξαν να πάνε να γίνουν καθαρίστριες. Και νομίζω ότι η αγωνιστικότητά τους απορρέει και από αυτό το γεγονός. Ότι τίποτα δεν τους χαρίστηκε και είχαν μάθει τη ζωή τους να την κερδίζουν αγωνιζόμενες. Και αυτό επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτού του αγώνα. Εξακολουθώ λοιπόν να λέω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανης που τις γνώρισα. Ήταν και για μένα ένα μεγάλο σχολείο, αλλά και για αυτές ήταν ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο αυτός ο αγώνας.